Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μέγεθος. Μετράει τελικά το μέγεθος, ναι ή όχι. Πώς σημασία έχει το εκατοστό πάνω στο αντρικό μόριο για τις γυναίκες. Έχει ή δεν έχει. Είμαι μαζί με τη Μαρίνα και θα αναλύσουμε αυτό το φλέγον ζήτημα το οποίο μας καίει καθημερινά. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Μας καίει. Αν όχι καθημερινά, μας καίει. Ο κορονοϊός αργά ή γρήγορα θα φύγει. Το μέγεθος είναι εκεί. Είναι. Ελπίζω να είναι. Και το μέγεθος αυξομειώνεται, άμα θέλουν. Ε, εντάξει, μέχρι κάποια όρια. Δεν δε γίνονται και θαύματα. Άντε <laughs> Έχει πέσει η κάλτσα σε βρακή. Λες, <laughs> ε. <laughs> ναι. Και τι το κάνεις με το όταν ξεβρακώνεσαι. Όταν είσαι ντυμένος. <laughs> ναι Μπορείς να πλανέψεις πολύ κόσμο, πολύ γυναικείο πληθυσμό. Βάζεις ένα τόνο κάλτσα, κατεβαίνεις πιο πριν, αγοράζεις ποια είναι η μεγαλύτερη, πιο βαμβακαιρή, mm -hmm. καλή, μη σου κάνει κερδισμό. Ναι. Και τελείω υπόθεση, σε βλέπει άλλη και σου λέει, α, του δίνω και το τηλεφωνό μου. Δηλαδή είναι κάτι σαν το ζητήρι με ενίσχυση. Ναι. Αυτό που τόσα χρόνια μας καταγορούν οι άντρες που κοροϊδεύουμε, δηλαδή, ναι, που ναι. φοράμε σουτιέν με νύσχις και βλέπουν κάτι μπομπόνια τεράστια και μετά είναι μικρά. Δηλαδή είναι νούμερο σε όταν το βλέπει και όταν το βγάζει είναι μείον αλφα. Βγάζει το βρακί και ο άλλος και είναι μείον δέκα πατάματα. Ξέρω. Oh. Έχουμε... Καταστροφή ε. Καταστροφή. Καταστροφή. Καλά, Α ξεκινήσουμε με το τι είναι ένα θέμα ταμπού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί του άντρε πάντοτε και πάντα. Και τι γυναίκε. Μα απασχολεί γιατί είμαστε partners. Εννοείται. Και δεν δε το. ντρέπονται λίγο οι γυναίκε να το συζητήσουν αυτό το πράγμα. No, ε, πιστεύω ότι αυτή η φήμη ότι το μέγεθο δεν μετράει έχει βγει από τι ίδιε τι γυναίκε. Που για αυτέ μετράει το μέγεθο πολύ. Αλήθεια λε. Νομίζω πω ναι. Μα έχουν πείσει τόσο πολύ ότι ε, δεν έχει τόσο σημασία η η σαρκική απόλαυση όπου ξέρει, καταλήγουμε στο να πούμε στον σύντροφό μα ή στι φίλε μα ότι εντάξει, δεν έχει σημασία. Μα έχει ο τρόπο να είσαι ερωτευμένο. Που έχουν και αυτά σημασία. Αν τώρα δεν. Σημασία έχει το μυαλό. Ναι, βέβαια. Να σου πει μια καλή ατάκα. Ναι, ναι. Μετά όμω όταν πέσει το κρεβάτι δεν θα σου λέει ατάκε, αλλά θα σου κάνει. Εμεί δεν δίνουμε τόσο πολύ σημασία οι γυναίκε, θεωρώ, όσο δίνουν οι άντρε μεταξύ του για τον ίδιο στον εαυτό, πάνω στο μοριό του. Mm -hmm. Επειδή αυτό εκφράζει και αρενοπότητα και καλά, και δύναμη και ανδρισμό, ναι. Και ανδρισμό το έχουν τόσο πολύ συνηθισμένο, που από κάπου χάνουνε άμα χάνουν από πόντου. Συμφωνώ και σε συνδυασμό με τι υψηλέ προσδοκίε και τι υψηλέ απαιτήσει που έχουν οι ίδιοι από του εαυτού του, ειδικά βλέποντα πορνό. Αισθάνονται μετά πολύ άσχημα και θεωρούν ότι παίζει, παίζει καθοριστικό ρόλο, αλλά δεν λέει κάτι από μόνο του. Πρέπει πριν ξεκινήσουμε να διευκρινίσουμε mm. ότι ο γυναικείος πληθυσμός, επειδή δεν έχει μεγαλώσει τρώγοντας καθημερινά πορνό, το έχουμε φάει κι εμείς, αλλά δεν ήμασταν Τρελές καταναλώτριες mm -hmm. Κυρίως ο ανδρικό κοινό που ευθύνεται. Δεν θεωρήσαμε ποτέ Ότι οι άντρες εκεί έξω είναι πορνοστάρ Ή ο David Beckham Που μεγαλώσαμε αυτά τα πρότυπα Και ο Κριστιάνο Που πας Κριστιάνο μου με αυτό το ματζαφιλάρι. Θα <χει> σκοντάψεις. Έχουμε μεγαλώσει λιγάκι ότι πρέπει να δείχνουν στο γευτούς. Παράλληλα όμω, σε ανώνυμη έρευνα που έχει γίνει και σε άντρε και σε γυναίκε, ένα συντριπτικό ποσοστό πάνω από το 80% απάντησαν ότι το φυσιολογικό ας πούμε, μόριο θεωρούν ότι είναι γύρω στα 17 εκατοστά, ενώ είναι γύρω στα 13. Καλά, τη διάβασα και εγώ πριν την έρευνα. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το 13 με το 17. Ωραία, τώρα Πόσο είναι Απέχει τώρα πολύ. Σαν τη διαφήμιση του, του μπέργκερ που στη γίγα του φαίνεται ότι είναι ένα μεγάλο ζουμερό όταν το παραγγέλνει και έρχεται σπίτι είναι ένα. Μια, μια σκατούλη, Είναι αυτό το ίδιο. Ναι, και στο φάιπε αυτό. Αλλά 4 εκατοστά στην δεν είναι τίποτα. Ε, όχι είναι. Αλλά είναι. 13 με 17 είναι διαφορά. Είναι. Είναι, είναι, είναι. Το φυσιολογικό είναι, λένε, το φυσιολογικό όριο 13 εκατοστά. Για ποιου, για του Κινέζου. Καλέ. Πού ζει. 13 εκατοστά είναι φυσιολογικό. Ναι. Έτσι λένε. Οκ. Okay. 13 εκατοστά λένε ότι είναι το φυσιολογικό. Ε, hey. Και λένε να τα επεκτείνουμε mm -hmm. τα μέτρα. Ναι. <laughs> να το πάμε στα 17. Να το πάμε στα 17. το ξέρεις 16. ότι υπάρχει πλαστική επέμβαση που γίνεται για επιμήκυνση. Ναι, επιμήκλη. καλέ. Εγώ δεν το ήξερα. Καλέ, επιμήκυνση και διοπλαστική υπάρχει και πεοπλαστική. Τότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αφού όλα αυτά τα χρόνια όλος ο αντρικός πληθυσμός ασχολείται με τις γυναικείε γυναικείες Επεμβάσει όσον αφορά το στήθο, τον ποπό, ε, τη μύτη, τα μάτια και τα σχετικά, τα χείλη, δεν ασχολούνται με το να κάνουν επέμβαση για επιμήκυνση του πέου του. Νομίζω ότι δεν είναι και δικιά μα επιτακτική ανάγκη να το συζητήσουμε. Ούτε και εκείνοι ασχολούνται πολύ με το αν θα μεγαλώσουμε το στήθο μα ή όχι. Αν το βρίσκουν έτοιμο, του αρέσει. Θα διαφωνήσω σε αυτό. Ξέρω πολλούς άντρε που μιλάνε υποτιμητικά για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των συντρόφων του. Και θέλουν να πάνε να Ναι, πλαστική. ναι, εγώ γνωρίζω και τότε τέτοιο κόσμο. Ίσως Ωραία. να είναι οι κακέ παρέες μου, δεν ξέρω. Αλλά δε, δε, το ακούω συχνά. Αυτές οι κυρίες θα λένε στους κυρίους, πλαστική θες, πλαστική, mm. Την έχει ακούσει το αυτάκι σου. Δεν νομίζω ότι το έχει ακούσει. Για πα, Μαρίνα. Για πες. Τελικά, τι γίνεται. Μετράει το μέγεθο. Εγώ θεωρώ ότι μετράει πολύ. Mm -hmm. Βέβαια, το βασικότερο που μετράει πάντα είναι η χημεία που υπάρχει μεταξύ σε δύο συντρόφους, εραστές, ανθρώπους, πες το πως θες. Είναι το πρώτο πράγμα που θα σου έτσι εξτάρει λίγο τη φαντασία, τα συναισθήματα. Είναι η χημεία που θα νιώσει με τον άλλον άνθρωπο. Το μέγεθος δεν μένει έρχεται δεύτερο, αλλά παίζει πάρα πολύ κατα... παίζει ρόλο. Για σένα Για... πόσο παίζει? Πολύ μεγάλο ρόλο. 90%? Ναι. Ah, ναι ναι ναι, ah. το θεωρώ πολύ σημαντικό Μήκος, πλατός, ύψος, χρώμα, σχήμα, υφή, τι απ' όλα μετράει τελικά Και κτηνόδε το θέλουμε Ή αυτό που κάνεις ένα οπώπω, ουάου Καλέ τι έτρεγε η αυτο που κάνει ενα οπωπω ουαου καλε τι ετρεγε η μαμα σου 9 μήνες παίζουν πάρα πολλά μέτρα και σταθμά. Ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να διαλέξει κιόλα. Μην δηλαδή... μου πει κι εσύ, σου έρχεται πάνω από 20 και λε. Αχ, Παναγία μου, αυτό είναι. Είναι ξελυγικό. Όχι, πάνω από 20 νομίζω είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί πολύ. Αυτό καλά. είναι βάναυσο. Είναι λίγο βάναυσο. Βέβαια, από εκεί 17 με 20 είναι ένα πάρα πολύ καλό. Μια πολύ καλή κλίμακα, δηλαδή. Είναι καλά νούμερα αυτά. Δεν ξέρω τι ιστορίε έχουν τύχει και τι έχει ακούσει. Αλλά νομίζω πάνω από 20 και mm -hmm. έχει πέσει στην Ο τύπο είχε ακούσει για την πιο πλαστική πολλά χρόνια πριν. Δεν νομίζω. Υπάρχουν και άνθρωποι που απλά ήταν πάρα πολύ τυχεροί, δεν ξέρω. Δεν είναι τύχη αυτό, δεν είναι ευλογία. Εκτό και αν χαίρεται μόνοι του. Ναι, αυτό σίγουρα. Εόπικο έχει μεγάλο αετό, σίγουρα τον χαίρεται. Ναι, θα ήθελα να σε πληροφορήσω ότι υπάρχουν γυναίκε οι οποίε μια χαρά το διαχειρίζονται το άνω των 20 και του αρέσει και πάρα πολύ. Δεν ανήκω σε αυτέ. Αλλά γνωρίζω άτομα και πολύ κοντινά μου που όχι απλά δεν τρομάζουν, του δίνει και καταλαβαίνουν. Χαρά του, μπράβο του. Ναι, φαντάζομαι ότι αυτά λίγο τα πράγματα φαίνονται πριν φτάσει στο κρεβάτι, έτσι. Δεν φαντάζομαι ότι δεν δε φτάνεις φτάνει και δεν έχει ξανακουμπήσει το, το μόριό του και ξαφνικά ανοίγει ένα παντελόν και λες, Wow! Εκτό και αν έχει ξεκινήσει κάτι πάρα πολύ γρήγορα. Ε, πολύ βιαστικά και ξέρεις, ε, σου έρχεται αυτή η έκπληξη, το δώρο έκπληξη. Αλλά ναι, δεν, ναι, δεν τρομάζουν όλες οι γυναίκες. Καλά, αν πιάνεις κάτι το οποίο λες τελειωμό δεν έχει, mm -hmm. πας Οπωσδήποτε να γδυθεί ναι. μόνο για την αναγνωριστική. Ναι, 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 να πει ναι. να το βγάλω μια φωτό <laughs> και μετά φύγω. να δω πόσε μπουνιέ είναι. Και δει θα το βγάλω και μια selfie. Ναι. <laughs> Εσύ πιστεύεις το μέγεθος μετράει? Του εγκεφάλου σίγουρα μετράει. Θα σου πω πώς για μένα και πιστεύω ότι για τους περισσότερες γυναίκες, ρε παιδί μου. Όταν πέσει κάτω από ένα εκατοστό, ε, yes, Ποιο είναι αυτό το εκατοστό? Εντάξει, το... Θα βγάλω με ζουρά. Ε, βγάλει και πες μας, να έχουμε ένα μπούσουλα, Ρε παιδί, ρε παιδί μου. Ε... Να ξέρει και αυτό που μα ακούει. Πώ να σου πω τώρα. Να μην είναι 0, κάτι. Ναι. Επίση να φαίνεται. Να okay. μην το ψάχνει. Ωραία. Να είναι ένα φυσιολογικό, έντιμο, τίμιο. Γενικά δεν θα βγάλω τη μεζούρα. Αλλά αν δεν είναι πάρα πολύ μικρό, mm -hmm. το οποίο είναι ένα άντρα. Θεωρώ ότι αν ξέρει να σε ικανοποιήσει όλα είναι τέλεια. Ναι, απλά εγώ αυτό που ρωτάω είναι ποιο είναι το μικρό παίος. Θα σου δείξω τώρα. Πει, πεις περίπου ρε παιδί μου. Τόσο. Α, δηλαδή ένα εκατοστό παραπάνω από αυτό που μου δείχνεις, δηλαδή παραπάνω από τα τέσσερα εκατοστά πέντε που μου δείχνεις είναι ok. Εδώ θα πω και Ναι, εκεί είναι δέκα εκατοστά αυτό που μου δείχνεις. Τόσο. Εκεί είναι καλό. Είναι καλό. Αυτέ οι δύο μπουνιέ είναι καλέ. Αυτό είναι φυσιολογικό. Πολύ. Μια χαρά. Από εδώ και πάνω, mm. μέχρι ένα όριο, mm. είναι πολύ καλά. Αλλά αν είναι μεθαίου μεγέθου, αν είναι ένα μέσο όρο mm -hmm. και ξέρει να σε ικανοποιήσει, mm -hmm. τελείω η υπόθεση. Ναι. Ούτε αν είναι μωρέ, λίγο πιο κοντό, λίγο πιο αυτό, λίγο πιο στραβό. 4, 14, καλά. 4, δεν θα ήθελα. Mm. Mm. Αλλά 14 όμω. Κατάλαβε. Ναι, κατάλαβα, οκ. Okay. Όταν ο άλλο ενδιαφέρεται να σε ικανοποιήσει mm -hmm. έχει και άλλα όργανα που μπορεί mm -hmm. να τα χρησιμοποιήσει. Αν εκεί πέρα δεν είναι ο καλύτερο τομέα, το μεγεθο εντάξει. Mm -hmm. Δεν πεθάνομαι κιόλα. Αυτό βέβαια. Βέβαι οκ. Okay, προϋποθέτει ε, ο παρτερνέρ να έχει το γνώθι σε αυτόν. Να γνωρίζει ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο. Και να είναι απόλυτα προετοιμασμένος στο να σε ικανοποιήσει με άλλους τρόπους. Οπότε εκεί μιλάμε για έναν πάρα πολύ συνειδητοποιημένο εραστή. Τι να τον κάνει τον Νικό mm -hmm. έτσι, σε μέγεθο, όταν είναι χαλβάς και mm -hmm. δεν ξέρει να μιλήσει, ούτε να παίξει ούτε τίποτα. Τι να τον κάνει. Ναι, ε, οκ. Okay. Δεν διαφωνώ. Εδώ καταλήγουμε. Το θέμα είναι η κίνηση. Mm -hmm. Το πώ θα σε πιάσει, το πώ θα σε ρίξει, το πώ θα σε κάνει, το πώ θα σε ε, ε, διεγύρει, ρε παιδί μου, σεξουαλικά, όχι μόνο εγκεφαλικά, σωματικά. Το πώ θα παίξει μαζί σου mm -hmm. και μετά, α πούμε, και, στο, και και τη διάρκεια του σεξ, το, με ποιο τρόπο θα ασχοληθεί. Άμα είναι ένα αετό, αλλά είναι βίαιο, ξέρω εγώ, ή σου συμπεριφέρεται πολύ υποτιμητικά δεν τον νοιάζει καθόλου, εσύ. Mm -hmm να τελειώσει οτιδήποτε. Τι νόημα έχει. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με ε, τη γενικότερη σεξουαλικότητα... και τη σεξουαλική έκφραση δύο συντρόφων... και τη χημεία ε, και όλα τα υπόλοιπα. Ε, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι η εξή. Αν η χημεία είναι τέλεια, η κίνηση είναι τέλεια... ο τρόπος είναι τέλειος... και έχεις να κάνεις με ένα μικρό και ένα μεγάλο μόριο... τι επιλέγεις. Γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε τώρα. Εκεί έγκυται το αν το μέγεθος μετράει όχι. Έχουμε Α... όλα τα υπόλοιπα και ασχολούμαστε μόνο με το μέγεθος. Α, και λέμε ή θα είναι Billy Elliot από την Αφρική ή από την Κίνα. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Πού θα τους καταλαβαίνουμε αυτούς. Θεωρώ ότι το καταλαβαίνει από τον αέρα που έχει ο άλλο, από τη σιγουριά που εκπέμπει όταν φλερτάρει, Μπορεί λίγο να καταλάβει αν είναι ικανοποιημένο με τον εαυτό του και το μόριό του. Βέβαια, να πούμε και στο γοργάκι και στον Απανταχού, Γιαννάκι και Δημητράκι, mm. και έξω, ότι δεν είναι το απόλυτο κριτήριο για την ανθρική ταυτότητα και ερωνοπότητα το πόσο μεγάλο ή μικρό έχουν. Το ανδρικό του μόριο. Βεβαίω. Απλά όπω υπάρχουν άντρε εκεί έξω οι οποίοι λένε ότι εγώ θέλω η γυναίκα μου να έχει ε, μεγάλο στήθο ή να έχει μεγάλο κόλλο ή να είναι πάρα πολύ αδύνατη ή να είναι χυμόδη. Έχουν κάποια γούστα. Έτσι. Υπάρχουν και γυναίκε οι οποίε θέλουν μεγάλα μόρια, άλλε γυναίκε δεν του ενδιαφέρει, του ενδιαφέρει περισσότερο, δεν ξέρω, να είναι πιο ωραίο στα προκαταρκτικά ή οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν οι γυναίκε οι οποίε είναι ανένδοτες πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν τα κορίτσια που έχουν γούστα. Βέβαια. Ναι. Κοίτα, αυτό βασίζεται και σε έτσι προσεγγίσει ψυχαναλυτικέ. Λε, ε, δηλαδή. Ναι, καλέ. Καταρχά, ένα από του ανθρώπου που πιστεύω που πρέπει να δικαιολογήσει το μέγεθο του παίου του γιατί δεν το του έκανε ήταν ο Φρόιν. Ε, βέβαια. Αυτό θα ξεκίνησε όλα. Σεξουαλική ζήλια. Ναι, ναι, ναι. Η και τέτοια. Τι πα να καλύψει. Υπάρχει Τικά και όρο γι' αυτό. Ζήλια του φαλού. Αυτό είναι. Βέβαια. Που λέει, το οφθόνο του φαλλού, Να ναι. σκοτώσει το φαλό, να το κατακτήσει, να σκοτώσει τον πατέρα, να κατακτήσει τη μάνα. Άκου εδώ. Mm. Και όλο αυτό τώρα έρχεται και δένει με το πώ οι άντρε έχουν αυτή και την αιμονή στο μέγεθο Ναι. Πάχυνη, μήκη, πιάτη. Τρομερό. Τρομερό, αλλά νομίζω θα έχουν του λόγου του. Θα έχει το λόγο του ο Φρόιντ. Ναι, άσε τώρα. Ναι, ναι. Κάθομαι και αναλύω και κάνω μελέτη. Βρήκα έναν τρόπο και εγώ επιστημονικά να πω ότι η παιδιά δεν φτάνει. Απλά δεν είχε εφευρεθεί και η χειρουργική mm -hmm. τότε. Ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, Α αναπτύξω μια θεωρία. Όχι πλάκα κάνω σοφό, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω πεπιθήσει, αλλά θεωρώ λάθο. Ο άλλο να αισθάνεται μειονεκτικά ή πλεονεκτικά ανάλογα με του πόντου που έχει στο παντελόνι του. Ναι, αλλά νιώθει μειονεκτικά και ε, πλεονεκτικά για πάρα πολλά πράγματα ο άνθρωπο. Γιατί όχι και γι' αυτό. Τι δουλειά του να κάνει, ρε παιδιά. Mm. Και άσε τώρα πόσο είναι. Δεν χρειάζεται να του προσδίδουμε μία έξτρα βαρύτητα από αυτή που του πρέπει. Όπω και το δικό μα. Που φέρει ζωή. Ακριβώ. Που και το δικό μας το μόριο. Το εδίο. Χρήζει άπειρη συζήτηση μεταξύ των αντρών. Τεράστια. Αυτό ήταν έτσι, αυτό ήταν έτσι, αυτό ήταν έτσι, αυτό ήταν έτσι. Καλά, εδώ πάνε και κάνουν πλαστικέ. Ε, δύο ναι. ναι, ναι, ναι. Έχει σκεφτεί όμω, γιατί ενώ οι άντρε μιλάνε συνεχώ για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μια γυναίκα και γενικά τη φυσιολογία τη, οι γυναίκε δεν μιλάνε τόσο γι' αυτό. Να μιλάνε οι γυναίκε για τα μόρια. Ναι, συγκεκριμένα γι' αυτό. Να πούνε ότι α, είναι πολύ όμορφα, Μ' αρέσει να είναι έτσι, Μ' αρέσει να είναι αλλιώ. Ναι, ναι, θεωρείται και ταμπού, είναι. ειδικά σε δημόσιο χώρο. Παρ' όλα αυτά, μεταξύ του φιλενάδε. Όλοι το κάνουμε. Ναι, καλέ. Ξέρω εγώ για όλου μου τι φίλε τώρα. Το ξέρει ότι υπάρχει το σύνδρομο του μεγέθου. Όχι, τι είναι αυτό. Είναι σύνδρομο, λέγεται Small Penis Syndrome στα αγγλικά. Ναι. Και το έχουν οι άνθρωποι που έχουν αιμονή με το οποίο τους και ότι είναι πάρα πολύ μικρό και αισθάνονται ασφάλεια γι' αυτό. Mm -hmm. Και το αλλάζουν συνήθω χειρουργικά. Βέβαια, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το παίο, γιατί το χρειαζόμαστε για να. Κάνουμε τις ζωέ σπιτιού. Για να εγωνιμοποιηθούμε, για να, για να υπάρχει μια ζω... η συνέχεια τη ζωή, <laughs> τέλο πάντων. Ναι. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο. Mm -hmm. Ενώ οι άντρε μιλάνε πάρα πολύ για αυτά τα θέματα. Όταν οι γυναίκε ασχοληθούν με, το, με τα μόρια και πουν τα δικά του, τα γούστα του, τι εμπειρίε του, το ένα το άλλο, θα τι κατηγορήσουν ω ρηχές. Και χαζοβιόλες. Και εμεί που και χειρότερα. Ναι. Πολύ, πολύ χειρότερα. Έχει πράγματα τα οποία εντάξει δεν λέγονται τώρα θα. Το... Θα μπηχεί. γιατί πιστεύει ότι συμβαίνει αυτό. Εντάξει, Προφανώ για την πατριαρχία. Ναι, προφανώ. Προφανώ. Κύριε, να έχουμε κριτήρια και αισθητική και τα νιώθουμε στο σώμα μα είναι κάτι πολύ προσωπικό και προφανώ θα συζητηθεί. Αν εγώ πω καλά, κορίτσια», το κοιτώ και υπέρ στα τέλεια, είναι κάτι άλλο από το να πω εγώ έχω την απέτηση να το έχει 25. Κατάλαβε. Δηλαδή και εκείνοι μπορούν να το χαρακτηρίζουν και να το κρίνουν. Mm -hmm. Μαγκιά του, κάνουν να το κουστάρουν, αλλά να μην έχουμε απαιτήσει mm -hmm. και να μην έχουμε για μένα απορριπτικέ συμπεριφορέ mm -hmm. το... βάσει στερεοτύπων. Okay. Δηλαδή, αφού δεν είσαι τόσο, σε απορρίπτω, δεν σε γνωρίζω καν. Ναι. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά γενικά το να μιλάει ο άλλο, να μιλάω κι εσύ και να λέμε. Φιλενάδα, το το ήταν έτσι που αυτό με ικανοποίησε. Ήταν έτσι καλά. Wow. Ε, αυτό δεν το θεωρώ μεμπτό. Πολλοί κόσμο το θεωρεί όμω. Mm. Πάρα πολύ. Όλα αυτά λέγονται μέσα σε ένα πλαίσιο που οι άντρε βαθμολογούν mm. τι γυναίκε, βαθμολογούν τι σεξουαλικέ επιδόσει των γυναικών. Θα βαθμολογήσουμε. Και εμεί. Ναι. Αλλά άμα εμεί τολμήσουμε να πούμε ότι δεν μου άρεσε αυτό γιατί κάναμε σεξ και δεν με ικανοποίησε. Δεν, δεν, δεν τον είχε μεγάλο, δεν ένιωθα. Δεν έχει αισθήματα. Όχι, είσαι και, και... Ναι. εμεί Πήκε... που. Πήκε! Πήκε όλα. Ναι. Τι είναι αυτά που ζητά, Δεν κατάλαβα. Ναι, ναι. Όχι, εμεί κάνουμε σεξ μόνο για να αναπαραχθούμε. Υπάρχει πιθανότητα να βγει, να περάσει καλά, να πάει η κουβέντα παρακάτω. Και να αρχίσουν να απλώνονται και χέρια και να χαϊδεύεστε. Και να καταλάβεις ότι α, θα περάσω καλά. Πιάνω, πιάνω, θα περάσω καλά. Και να πας σπίτι, να κατέβει φερμοάρ και να πεις... Τι... Το ίδιο ήταν πριν. Τι γίνεται. <laughs> Έχω Ναι. Α, κοίτα να δεις πότε το πόδι της καρέκλας. Ναι. <laughs> 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 Έχει τύχει. Και να πεις, κοίτα, και να πεις μετά, μωρέ, να δεθούμε καλύτερα. Μου έχει συμβεί μία φορά αυτό. Mm -hmm. ε, δεν το διαχειρίστηκα καλά. Τι έκανε, Ναι, δεν το διαχειρίστηκα καλά και το έχω μετανιώσει. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, ήμουν και πολύ μικρή και ήμουν λίγο άκομψη απέναντί του. Αλλά ναι, το, το σταμάτησα. Δηλαδή, ξενέρωσα. Δεν, ε... Ξενέρωσε. Ναι. Ήταν άκομψο, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω. Ξενέρωσα. Ξέρ... Και δεν υπήρχε να, να, να προσποιηθώ ότι θέλω ή μου αρέσει μόνο και μόνο για να μην τον πληγώσω. Ωστόσο, θα μπορούσα να το έχω διαχειριστεί πολύ, πολύ καλύτερα. Εσένα σου έχει συμβεί. Όχι. Όχι. Ε. Είσαι ψυχάρα, ρε Άννα. Όχι γλυκιά μου. Σε ψυχάρα. Άντε, λίγα. Έλα εδώ. Κλάψε την αγκαλιά. Δεν βαριέσαι. Ω <laughs> oh, ποτέ. 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 Το τελευταίο φρούριο που έχουμε. <laughs> <laughs> Εκεί πρέπει να περνάμε καλά. <laughs> θα σου, πω, θα σου πω εγώ με τι, με τι, το παρομοιάζω. Είναι ρε παιδί μου σαν να, πινάς, να μια μερίδα φαγητού η οποία να μην είναι πολύ μεγάλη. Σου λέω εγώ γεμιστά. Ωραία, ωραία. Βάζει δύο γεμιστά, τα τρώ. Με δύο γεμιστά, εντάξει, δεν έχει χορτάσει. νιώθεις ότι δεν πεινά άλλο, αλλά δεν έχει χορτάσει. Βάζει εκεί τώρα. Τρία γεμιστά, φέτα, ψωμί, τρώ τη λόνη σου και λε, φίλε, δεν θα ξαναφάω για δύο μέρε. Είμαι τόσο χορτασμένη. Θα πάθουμε δηλαδή γαστροϊσοφαγικού παλινδρόμηση. <laughs> Ναι, αλλά φαντάσου να είναι δύο γεμιστά από μπάτα, ρε, του μπανό, με κυμά και φέτη και ψωμιά και να τα φας και να ανάλατε. Αν ο μάγειρα είναι μαρακλής και το αλάτι του είναι σωστό. Έτσι, μπράβο. Και η γεύση είναι σωστή. Ε, εγώ λίγο προτιμώ, ξέρει, να νιώσω αυτόν τον κορισμό, ρε παιδί να κάτσω μετά στον καναπέ και να πω πω τι φάγαμε σήμερα. Να το πώ το βάζει το αλάτι ο μαγειράκι. Αυτό. Έτσι. Θέλει και μία επιδεξιότης. Ε, βέβαια. Δεν χρειάζεται απλά το προσόν. Όχι. Δεν το κάνει. Τι να, βέβαια. Πόσα ήταν να σε φύγει σεξουαλικά άντρα. Καταρχά το πιο βασικό. Καταλαβαίνει τι σου αρέσει και ξέρει που είναι η κλειδωρία. Ξέρει, καλιά. Παιδιά, από εκεί που νομίζετε ότι είναι, είναι ένα χιλιοστό πιο πάνω. Ναι, είναι, είναι βασικό αυτό. Να έχει όρεξη να μάθει το γυναικείο κορμί, το δικό σου γυναικείο κορμί, εσένα, και να αφουγκράζεται ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή, ακόμα και την ανάσα σου, ακόμα και το, 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 το ρυθμό που ανασένει, να μπορεί να καταλάβει ακόμα και από αυτό. Τι φάση είσαι, πόσο σου αρέσει, θε κι άλλο, θε κάτι άλλο. Αυτό. Τελικά θέλει να νιάξει, και ναι. όχι να γκουγκλάρω πέντε λεπτά πριν τα ανέβω στο σπίτι τη κοπέλα. Mm. Πώ να βρω το εδίο τη για να καταλάβει πώς να κάνει έτσι, καλό σεξ, ας πούμε. Ή το ακόμα χειρότερο, πάω να κάνω στην κοπέλα αυτό που είδα στην τζόντα. Καταρχάς, εγώ δεν έχω φώτα, κάμερες, δεν έχω να πληρώσω μετά. Πέραν από αυτό, ρε Σιάννα, πες πολύ ξύλο στην τζόντα. Και έχουμε καταλήξει να έρχονται όλοι και να νομίζουν ότι επειδή πέφτει στο κρεβάτι της, και να, να σαπίσει, ας πούμε. Ναι. Να φύγει με ε, ε, ξεριζωμένο μαλλί, ματωμένη μύτη, ας πούμε, και ένα κόλλο μαύρο. Ναι, πάρε το κινκό και τρέχα του. Ναι, εκεί, πραγματικά. έτσι όπως είσαι. Α, αυτό τώρα είναι μεγάλο θέμα, έτσι. Νομίζουν όλοι οι άντρε ότι οι γυναίκες γουστάρουν το ξύλο ξαφνικά. Κύριε, το καλό σεξ είναι το άγριο. Σύγχρο. Ναι, 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 όχι. Το ερωτικό δεν υπάρχει. Είμαι μόνο ενώ, το άγριο. Ενώ α γνέψουν όλα τα αγόρια προ τα κάτω καταφατικά με το κεφάλι του. Αυτό θα κάνουν, είμαι σίγουρη ότι του αρέσει το τρυφερό και αυτονών. Πάρα πολύ. Όταν βρούνε μια κοπέλα που του αρέσει πολύ, το τρυφερό πάρα πολύ. Και οι αγκαλιέ και τα φιλιά. Ναι. Μπαίνουν και αυτοί σε ένα τρυπάκι. Όχι ότι και εμά δεν μα αρέσει, ρε παιδί μου, το πιο κίνκ και τέτοια. Αλλά. Δεν όχι είναι αφού... και όλε οι ώρες οι όχι ίδιες. Όχι ρίνκ το Έλα κλεβάτι. μου δε, πραγματικά. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή είναι να γυρίσει να του το άλλο, όχι ανάποδο, όχι ναι. πουκέτο. έτσι. Κατευθείαν αγκονιά στη μύτη. Εντάξει, είπαμε, γήπας, γήπ, γήπα, γήπα, γήπα έχει, αλλά δεν θέλουμε εδώ πέρα να, γυμίσουμε γεμίσουμε αίματα. Ναι. Έχουμε και άλλου αγώνε. Μπορούμε <laughs> να πονάμε σε άλλα σημεία. <laughs> λοιπόν, άκου να σου διηγηθώ τώρα σκηνικό με μία ε, γνωστή μου Κινέζα, είναι συμβιδίτρια της κολλητής μου, η οποία έζησε μέχρι τα 28 της, αν θυμάμαι καλά, στην Κίνα και μετά ήρθε στην Ολλανδία κιόλα, όπου οι Ολλανδοί είναι... κρατάνε το λάβαρο στην Ευρώπη, αν, αν ξέρεις, αν γνωρίζεις. Άντε καλέ. Βέβαια. Έχουν το μεγαλύτερο κατά μέσο όρο ο Ψάξε μία να πάμε μία Ολλανδία <laughs> τώρα, όταν ανοίξω σύνορα. Έτσι μωρέ, για τα μουσεία. <laughs> ναι. Η οποία γνώρισε έναν τύπο εκεί πέρα και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή τη που έκανε σεξ με κάποιον που δεν ήταν Κινέζο. Και οι φίλοι μου, αφού κάνανε σεξ, τη ρώτησε, πούμε, πώ φάνηκε που έκανε πρώτη φορά με κάποιον που δεν είναι από την Κίνα. Υπήρχε κάποια διαφορά. Και τη λέει χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά there was a huge difference, huge difference. <laughs> <laughs> και μου το έλεγε η φίλη μου η Μαρία και είχα πεθάνει στο γέλιο. <laughs> Αυτή μετά μόνιμη κάτι Ολλανδία. <laughs> ναι, ναι, δεν ναι, το συζητάει, Πού να δεν δε γυρνάς πίσω. <laughs> Πιστεύεις είναι αληθεύει αυτό για τους Κινέζους, ε? Δεν πιστεύω ότι. Εντάξει, μπορεί ανατομικά κάπω να αληθεύει. Ναι. Μήκο, πλάτο, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά μ, δεν μου φαίνεται ότι κοντίστερούν καθόλου. Δεν έχω γνωρίσει πολλού κοντού Άντρε, ενώ σεξουαλικά, γιατί μου αρέσουν πολύ οι υψηλοί. Οπότε πάντα. Και οι είναι καλοί. Ε, ε, αλλά δεν έχω, δεν, δεν έχω ένα αρκετά καλό στατιστικό δείγμα για να σου πω ότι ισχύει αυτό που λένε για του κοντού και για του ψηλού. Τι πιστεύει όμω. Η υψηλή μια χαρά μου έχουν φανεί. Καλή κοντή σου λέω. Υψηλή υπάρχει αυτή η μια γενικευμένη αλήθεια mm -hmm. ότι επειδή είναι υψηλή, mm -hmm. έχουν μπόι, έχουν μακριά δάχτυλα, ε, κάπου εκεί είναι και κάτι άλλο, πούμε. Ναι. Εγώ το αντίθετο ξέρω. Τι? Ότι οι κοντοί έχουν μεγαλύτερα μόρια. Τι λε. Και υψηλή όχι. Ε, τι είναι, αυτό ακούγεται. Ρεκόρισε να συνεννοηθούμε μεταξύ μα. <laughs> Αν είναι δυνατόν. Α τα βάλουμε κάτω, κοντή ή ψηλή. Επίση παίζει και το άλλο. Μεγάλη μυτή. Α, μεγάλο γήπα. Μεγάλο αντίχειρα. Α, καταλαβαίνω. Ναι. Παίζει αυτό πάρα πολύ. Να καθόμαστε τώρα να κοιτάμε του αντίχειρε δηλαδή. Μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Μεγάλη συμφορά θα πάρει. Καλή πιάσε και η μάνα μου να το καταλάβει μόνο σου, μην έχει εκπλήξει μετά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να κάθομαι εγώ για καφέ να έρθει το παιδί να μου ε, πιάσει ο... κουβέντα και να μου πει: Θε να πιάσει να δει πόσο είναι. Όχι, αλλά εκείνη την ώρα που θα μιλά με το παιδί στον καφέ θα κάτσει να κοιτά τον αντίχειρά του, μωρέ. Τη μύτη εντάξει, μη τι φαίνεται. Είναι, είναι κάτω από Αυτό αυτού, αυτού, σου εντάξει. λέω, λε να ισχύει. Δεν ξέρω. Τώρα που το σκέφτομαι, έχω κάποιον στο μυαλό μου με λίγο πιο μεγάλη μύτη και έχει. Δηλαδή, ίσχυε. Ε, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο κανόνα. Τι θα έλεγε σε ένα γόρι, άμα σου έλεγε νέο. Κύρα Μαρίνα, εγώ είμαι έτοιμο να κάνω σεξ με μια κοπέλα που μου αρέσει πολύ, αλλά αισθάνομαι ότι δεν θα την ικανοποιήσω σεξουαλικά γιατί δεν έχω πολύ μεγάλο γήπα. Και αν δεν τη κάνω, και αν απορρίψει, τι θα έλεγε. Καταρχά, θα του έλεγα να σταματήσει να με λέει κυρία Κεριά για Λιβάνια. Πρώτο. Θα του έλεγα να εστιάζει πάρα πολύ στα προκαταρκτικά, να είναι αρκετά ανοιχτό ώστε να φέρει και παιχνίδια στο κρεβάτι. Οι άντρε θεωρούν ότι αν βγει η δονητή στο κρεβάτι, έχει να κάνει αποκλειστικά με αυτού, το παίρνουν πολύ προσωπικά. Θεωρούν ότι η γυναίκα θέλει να το χρησιμοποιήσει γιατί δεν είναι ικανοποιημένη με το μόριό του. Κάτι που δεν ισχύει καθόλου. Τα παιχνίδια δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον παρτενέρ μα. Είναι κάτι έξτρα. Πώ βάζουμε το τυρί πάνω από τη μακαρονάδα. Ωραία είναι η μακαρονάδα με τη σάλτσα. Αλλά άμα βάλει και λίγο παρμεζάνα από πάνω. γίνεται πιο ωραία. Να μην έχει ταμπού. Και από τη στιγμή που έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο. να γίνει πάρα πολύ δυνατό σε όλα τα υπόλοιπα. Να ενδιαφέρεται πολύ για τον εορτασμό τη γυναίκα. Και να το εμπλουτίσει όλο αυτό. Χωρί ταμπού. Εσύ τι θα του πρότεινε. Κάλτσε έχει. <laughs> Η ανησυχία γύρω από αυτό, η πολύ ανησυχία γύρω από αυτό, τα σύνδρομα γύρω από αυτό, είναι καλό να ασφαλιστούν τα αγόρια λίγο ψυχολογικά ότι δεν μετράει τόσο πια για μα όσο νομίζουν ότι μετράει. Δεν είναι το παν. Όχι. Για μένα το παν είναι ο εργασμό. Παραπάνω από τι μισέ γυναίκε οι οποίε δεν έρχονται κάθε φορά σε οργασμό όταν Νίκο κάνουν σεξ. σεξ. Οπότε σκέψου, τι εντύπωση θα κάνει σε μια γυναίκα η οποία σχεδόν τι μισέ φορέ που κάνει σεξ δεν ολοκληρώνει. Όσκαρ Ναι. Να τη φέρνει κάθε φορά σε οργασμό. Ε, καλά Θεό θα σε βλέπει μετά, και α έχει μικροπαίο. Και να υπάρχει μία τσαχπινιά. Μία έτσι ευρηματικότητα στον τρόπο που θα κινηθεί σεξουαλικά σαν αγόρι. Αυτό πιστεύω θα φέρει χαμόγελα σε όλου. Ναι, γιατί στο τέλο τη ημέρα αυτό που θα μείνει στη γυναίκα είναι αν πέρασε καλά ή όχι. Μπράβο. Όχι πόσο μεγάλο τον είχε. Αν έχει περάσει καλά και σηκώνεται από το κρεβάτι και νιώθει έτσι αυτό. Στι πεταλούδε στο στομάχι και την ολοκλήρωση και ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα. Και πουρθουκλώνεται. Ναι, και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια τη. Ε, τότε σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί αν το πέος ηταν ήταν 17-13 εκατοστά. Μπράβο. Ποια είναι η χειρότερη ατάκα που μπορεί να ακούσει για το παίωσε σε αγοριού, Ότι τον έχει μεγάλο. Γιατί από εκεί καταλαβαίνει ότι ο άλλο ασχολείται μόνο με αυτό. Δηλαδή, ε, τι να σου πω, είναι ο πρωταγωνιστή του και δεν θα. Δηλαδή δεν θα είσαι εσύ η πρωταγωνίστρια. Οπότε, ναι, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Και η εμπειρία μου μου λέει ότι αυτή δεν. 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 Αλλά ναι. Όχι. Αυτή είναι μόνο στο Θεαθήνα. Ναι, ναι, ναι. Γενικά είναι σαν το, σαν το καλό προϊόν. Αν θέλει πάρα πολύ διαφήμιση και χορηγούμενη στο Instagram και από εδώ και από εκεί, Κάπου χολένε. Εγώ ξέρεις ποιοι πιστεύω κάνουν τη μεγάλη εκπλήξη. Αυτοί οι nerds mm -hmm. ή αυτοί που είναι λίγο πιο του περιθώριου, και λίγο πιο κλειστοί, και λίγο πάνε λίγο πιο δεν μιλάνε πολύ, λίγο πιο οργα, έχουν έτσι μια σωματοδόμουλα, Είναι αυτή, βάζεις γυάλι και λε πω, πω να πάρω και ένα μοχίτο να ταινίζω. Στην πούμε. καρδούλα μου μίλησες ναι, τώρα. Ναι, ναι, Αυτή είναι η καλύτερη. Πορτρέτα, καραβάτζιο, καραβάτζιο είναι τα... Που δεν τους φαίνεται, αλλά καταλαβαίνει από την κοινωσιολογία τους όπως είπες πριν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Ότι το έχουν, δηλαδή το έχουν, ναι, το έχουν ναι. πολύ. Και έχουν και μέγεθος, ναι ναι, ναι ναι. Ναι ναι, το έχουν, το έχουν, φαίνεται. Αυτά τα παιδιά ρε παιδιά, αυτά το περιθώριο να τα βάλετε μπροστά γιατί αυτά έχουν πολλές να σα δώσουν. <laughs> ναι ναι ναι, πραγματικά. Γενικά νομίζω ότι όταν δει άνετο άντρα, όχι να το παίζει άνετος, να είναι άνετος και cool. Mm. Εκεί... Κορίτσια, να ξέρετε, υπάρχει ψωμί. Όλα είναι εντό φυσιολογικού. Αυτά. Είναι ψωμί. Αγί υπάρχει, δώστε τα όλα. Θα λέγαμε λοιπόν πως σε μία μεταανάλυση <laughs> δικιά μα εδώ, <laughs> ναι. το μέγεθο μετράει τόσο όσο να μην γίνεται αιμονή <laughs> και παράγοντα για να απορρίψουμε ένα σεξουαλικό σύντροφο από την αρχή. <laughs> Συμφωνώ. Συμφωνεί. Συμφωνώ. Ε, πιο πολύ απ' όλα για μένα μετράει πάντα η χημία. Μπράβο. Πάνω από τη χημεία δεν βάζω τίποτε άλλο. Και το και η επαφή, το νιάξιμο. Ακριβώ. Αυτό, το αυτό. αυτό. Το μέγεθο έχει, παίζει καταλητικό ρόλο. Όχι μόνο του. Ναι. Θέλει συνοδεία πολλών πραγμάτων. Κάνοντα λοιπόν μία ε, πεοσκόπηση. <laughs> <laughs> ένα έναν απολογισμό πέου. Ένα ε, θα λέγαμε ότι αγόρια, χαλαρώστε. Όχι τόσο ώστε να μην μπορείτε να ορθώστε, αλλά χαλαρώστε και μην δίνετε τόσο σημασία. Σας αγαπάμε και έτσι, πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, μας αρέσετε και όπως να είναι. Αλλά να δώσουν πολύ σημασία, αντί να κάθονται να σκέφτονται. Στο πλήσιμο για αρχή. <χαι> ε, αυτό είναι ένα one. Τι να το κάνεις τώρα το 35. Τι μου κάνεις τώρα. -τι, Τι συζητάμε τώρα. Σου έχει τύχει τέτοιο πράγμα. Βρώμικο τεράστιο, μόνο παπούτσι μου έχει τύχει. Α, ah, πάλι Όλες. καλά. Ναι, 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 ναι. Πάλι καλά. Και ένα σπίτι πρέπει να μαζέψω, το <laughs> άλλο. <laughs> ωραία. Αντί να κάθεστε, να σκέφτεστε πω από τι ωραία που θα ήταν να είχα τρία εκατοστά μεγαλύτερο πουλί ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ασχοληθείτε με το ουσιαστικό που έχει να κάνει με το πώς να κάνετε την παρτένερ σας ευτυχισμένη, χαρούμενη, ευχαριστημένη από το σεξ, ε, ολοκληρωμένη, και όλα αυτά τα, γύρω γύρω τα σχετικά. Ναι, και άντε και έχεις μεγάλο πουλί και καλό και τέλειο. Και άντε πας με όποια γυναίκα θέλεις και τέλεια και... ό,τι θέλεις τα έχεις. Δεν καταλαβαίνει, ζεις ζωάρα βασικά. Εσύ, η <χω> <οι> άλλη όμως, ναι. <χω> ε, μεγάλη ξενέρα ρε εσύ, αυτό. Mm. Πάρα πολύ μεγάλη ξενέρα. Άστε δε που άμα βδεις κάποιον με αυτό το ιδανικό το πουλί λες, ρε αυτός, επειδή το αρέσει τόσο πολύ, και ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Είναι ευπαρουσίαστο. Θα θέλει να το δείχνει παντού. Οπότε θα έχει πάει. Ου! Μπα, μην το λε. Τι. Όχι. Δεν Κρατάει εννοεί. το φυλακτό του. Υπάρχουν και μερικοί που δεν το βλέπουν έτσι. Που είναι σου αρκετά έχουν πει, Μαρίνα, θα σου δείξω τώρα κάτι. Το οποίο δεν το έχει ξαναδεί γυναίκα. Και είσαι. Όχι, αλλά δεν είναι ενάρκηση με το, με το ναι. συγκεκριμένο θέμα. Αυτό. Και ασχολούνται όντω με το να σε κάνουν χαρούμενοι στο, στο σεξ. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και θα θέλαμε και από τι κοπέλε μια παράκληση. Για πε. Να μην τα ονοματίζουμε πολύ άσχημα, μωρέ. Δηλαδή το γαριδάκι, το. Ναι, είναι υποτιμητικά αυτά. Είναι πολύ άσχημα αυτό. Είναι, ναι. Το καλαμάκι για ε, και τα μπιφτέκια. Το καλαμάκι και το σουβλάκι. Τσιπουράκι, δεκαράκι. Αυτό το, το ξέρω. Βέβαια. Φίλ, ατάκα φίλη μου. Ναι, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιούμε τέτοια υποτιμητικά σχόλια. Να μην είμαστε κι εμεί γαϊδούρε άμα μας τύχει τώρα κανένα χριστιανός και δεν έχει τεράστια προσόντα. Και δέος να νιώθουμε μπροστά από έναν φαντασμαχωρικό πίνακα, μπροστά από μια πράξη αγάπης και αλτρουισμού και όχι μπροστά από αντρικά και γυναικεία μόρια. Ή ε? στο τέλος μιας βραδιάς που θα έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά. Και αυτό. Γιατί ωραία και οι πίνακες, αλλά ωρα και το σεξ. Και τα γεμιστά. Βέβαια. Τέλεια. Ανοίξτε τους ορίζοντές σας. Ναι. Ναι. Διευρύνεται τα πλήγματα. Ακριβώ. <laughs> και μην νομίζει ότι και αυτοί που έχουν πλούσια προσόντα δεν χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα. Αυτό Εν έχει κανεί. να κάνει καθαρά με, την, με τη σεξουαλικότητά σου, έτσι. Με το πώ εκφράζεσαι. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι χρήζει να είναι απαραίτητο στα μόρια είναι το πλήσιμο. Τίποτα άλλο. Ναι, ναι, αυτό, αυτό, χωρί αυτό δεν πάτε πουθενά. Mm. Το ιδανικό είναι ό,τι Μας κάνει εμά και μα ικανοποιεί. Δεν υπάρχουν νούμερα και σταθμά και ό,τι έχουμε να δώσουμε και όλα παιδιά, αυτός είμαι, είμαι ιδανικό. αυτός είναι ο αιτός μου mm -hmm. αυτό έχω να δώσω μέχρι και αν τι φτερούχε του γίνεται η καλύτερη εκδοχή του σεξουαλικού αυτού σας καλό απόγευμα, καλό βράδυ καλό βράδυ είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ